Συνάδελφοι, η ιστορία έχει γράψει έτσι τ' αλλιώς το ποιες πολιτικές δυνάμεις οδηγήσανε τη χώρα με τις πολιτικές τους στη χρεοκοπία και έχει γράψει και το ποια πολιτική δύναμη έβγαλε τη χώρα από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Αυτό είτε έτσι τ' αλλιώς είναι καταγεγραμμένο. Από εδώ και πέρα όμως θα είναι και καταγεγραμμένη το ποια πολιτική δύναμη η οποία ανέλαβε ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς να αλλάξει πολιτική, χωρίς να έχει κανένα άλλο μοντέλο, πρότυπο και πρόταση παρά τις ίδιες πολιτικές που οδήγησαν στα διέξοδα και στη χρεοκοπία, σεμνύνεται ότι έχει αποκτήσει την ηγεμονία στις εξελίξεις. Αυτό όμως θα το δούμε συντοχρόνου. Δεν το λέω αξιωματικά, το λέω με βάση παραδείγματα και με τη συζήτηση που εξελίχθηκε εδώ επί τόσες μέρες. Πρώτον, δεν κατατέθηκε καμία πρόταση για το θέμα, το μείζον θέμα των πλεονασμάτων. Ξέρουμε τι είχε καταθέσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν διατεθειμένη να κάνει. Υπήρξε άρνηση, υπήρξε ένα άλλο πρόγραμμα, υπάρχει μια άλλη διάθεση. Παλεύουν κάτι διαφορετικό οι κυβερνώντες, δεν κατετέθηκε κάτι τέτοιο. Δεύτερο, για το κρίσιμο ζήτημα των εισοδημάτων, των μισθών, των συντάξεων. Η παρελθούσα κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, έδωσε 11% στον κατώτατο μισθό, όσο ήταν το άθροισμα των τριών αυξήσεων που είχαν δώσει στην Πορτογαλία τα προηγούμενα δύο χρόνια που είχε βγει πρώτης κρίσεως. Επ' αυτού του ζητήματος δηλαδή, με τα καλύτερα οικονομικά που παθομολογουμένως υπάρχουν σήμερα για τη χώρα. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την άνοδο και για το ρυθμό ανόδου και για την τάση ανόδου και στον κατώτερο μισθό, στις συντάξεις και αλλού και αλλού. Μένει στο απειρόβλητο. Προφανώς αυτά δεν είναι τυχαία. Πηγαίνουν αλλού κάποιες προτεραιότητες και κάποια έσοδα. Την ίδια ώρα, εντελώς αυθαίρετα, υπόθηκε και προηγούμενα, έρχεστε στο ιδεολόγημα το οποίο επί χρόνια ακούμε πως την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τα λοιπά θα τις φέρει η καθήλωση και η μείωση των μισθών και των εγγυήσεων της εργατικής δύναμης, ενώ δεν αναγνωρίζετε την πραγματικότητα η οποία υπήρξε της πράγμαση. Αποδείχθηκε ότι με την αύξηση των εγγυήσεων για τα εργασιακά, της δυνατότητας για συμβάσεις και κυρίως την αύξηση των εισοδημάτων, είναι δυνατόν πραγματικά να υπάρξει μία αναθέρμανση της κατανάλωσης, της ζήτησης και της ίδιας της αναπτυξιακής λειτουργίας. Επίσης, είναι σαφές ότι δεν κατετέθη, διότι συμπληρώσατε, βάλατε το αναπτυξιακό, το φορολογικό, σήμερα ο προϋπολογισμός. Δεν καταθέσατε ένα συνολικό πρόγραμμα, μια κόκκινη γραμμή αν θέλετε, που να διαπερνά αυτή την κατάθεση της συνολικής πολιτικής, πέραν του ιδεολογήματος, το λέμε εμείς, του προηγούμενου, δηλαδή της αιμονής, πως αν δώσουμε, αν κλείσουμε μάτι προς όλους ότι είναι πολύ πιο εύκολες οι επενδύσεις ή η κερδοφορία τους, αυτό αυτομάτως θα φέρει την ανάπτυξη κτλ. Ενώ είχε κατατεθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τους θεσμούς και δεσμευτικά εκ μέρους της χώρας για πρώτη φορά μια αναλυτική πρόταση, αν θυμάμαι καλά 70 τόσες σελίδες, με προτεραιοποιήσεις, με συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, με στόχους, με μεσοπρόθεσμες δεσμεύσεις κλπ. Κλπ. Είναι σαφές λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε παρά για τα αποκαλυπτήρια, θα έλεγε κανείς, των δύο στρατηγικών, των δύο πολιτικών και τολμώ να πω των δύο μεγάλων πόλων που από τις πρόσφατες εθνικές εκλογές, δηλαδή του βαθύτατα συντηρητικού πόλου και του προοδευτικού πόλου, έχουν αναδειχθεί και πλέον καθορίζουν μέσα από την αντιπαράθεσή τους στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, αλλά και μέσα στο λαό, μέσα στην κοινωνία, το μέλλον αυτής της χώρας. Αλλού με συνθέσεις συνενέσεις, αλλού και στα περισσότερα, με βαθύτατες διαφωνίες και διαφορές, οι οποίες ήδη εξελίσσονται μέσα στην παρούσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι όμως μόνο το θέμα της οικονομίας και του προϋπολογισμού, στο οποίο συζητάμε, όπου αυτοί οι δύο πόλοι σχηματοποιούν τις προτάσεις τους για το μέλλον της χώρας μετά τη δεκάχρονη βαθύτατη κρίση. Είναι σαφές ότι στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης, αλλά και με
πράξεις, έργα και παραλήψεις, αναβιώνει και μάλιστα επιθετικά μερικές φορές μια διχαστική λογική πάνω σε κρίσιμα ζητήματα για τα οποία και παγκοσμίως αλλά και για τη χώρα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ξέρουμε ότι παγκοσμίως υπάρχει ένα κουβάρι, θα έλεγε κανείς, πάνω στα κεντρικά τέσσερα ζητήματα, μεγάλες ανισότητες που δημιουργούν από την εφαρμοζόμενη σήμερα πολιτική στην παρούσα φάση της παγκοσμιοποίησης, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, δικαιώματα. Πάνω σε αυτά αναπτύσσεται μια αλληλουχία, διότι αλληλοεπηρεάζονται προφανώς όλα αυτά και ανατροφοδοτούνται, διαφορετικών στρατηγικών και αντιλήψεων. Και έτσι στη χώρα μας ερχόμαστε και στα άλλα ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα και υπάρχει μια σοβαρή επικινδυνότητα και θέλω να τα θέσω. Χθες είχα μια διπλή εμπειρία. Το πρωί μίλαγα, είχα προσκληθεί για να χαιρετήσω το Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων που συμπλήρωσε 30 χρόνια μιας εξαιρετικής δράσης και στο οποίο συμμετέχουν όλες οι οργανώσεις δικαιωματικές, τα λοιπά, οι θεσμοί τους οποίους και εμείς γνωρίζουμε, είναι σύμβουλοι του κράτους και αλλού. Και διότι την ίδια ώρα γινόταν και γίνεται το διήμερο στη Γενέβη το Παγκόσμιο Συνέδριο για το Προσφυγικό και είναι και η μέρα για το Μεταναστευτικό. Λυπάμαι διότι σήμερα, παρά τα 4 προηγούμενα χρόνια, δεν υποδεχόμαστε ως Βουλή τα συνόδευτα προσφυγόπουλα και τις οργανώσεις που ασχολούνται με αυτά και που ήταν ένα δείγμα με παρούσα και όλη την πολιτιακή ηγεσία της χώρας, ήταν ένα δείγμα και ένα σήμα και προς τα έξω για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Αυτό το λέω εν παρενθέσει, δεν του δίνω μια περαιτέρω διάσταση, απλώς το σημειώνω. Χθες λοιπόν είχα αυτή την εμπειρία το πρωί και είχα την εμπειρία το πρωί και τη συζήτηση που εξελίχθηκε με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, δηλαδή τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μέσα στη Βουλή. Αποκαλυπτική συζήτηση. Για το μεν πρώτο ζήτημα, για το μεν πρώτο θέμα, όπου ήταν εκπρόσωποι και μάλιστα θα έλεγα των περισσότερων πτερήγων ή σχεδόν όλων των πτερήγων και οργανώσεις κτλ. Θέλω να σας πω ευθύτατα ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με απόψεις οι οποίες οδηγούν. Είχε γίνει συζήτηση όταν ήρθε εδώ και ο κύριος Γκράντι, ο ύπατος αρμοστής, οι οποίες οδηγούν σε στρατηγικές ότι να τους κάνουμε το βίο αβίωτο. Για τους πρόσφυγες έτσι ώστε να δοθεί και μετανάστες έτσι ώστε να δοθεί ένα σήμα αποτροπής εισόδου των ροών στη χώρα. Είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη στρατηγική. Είδαμε χθες και έναν άρχοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα νησί του Αιγαίου, ο ίδιος να βγαίνει στις πλατείες και να φωτογραφίζεται διώχνοντας και σπρώχνοντας μετανάστες και πρόσφυγες. Είμαστε διατεθειμένοι να συμπράξουμε, και το ξέρετε αυτό, έχουμε μιλήσει μαζί αναλυτικά για αυτά τα ζητήματα στο παρελθόν, στην πρόσφατη. Απολύτως. Παραδείγματος χάρη για να προχωρήσει το πρόγραμμα Εστία, το οποίο ήταν θετικό και πρέπει να επεκταθεί στον υπηρετικό κορμό για τους μετανάστες και πρόσφυγες και από κοινού να πείσουμε, διότι χρειάζονται πειθό και οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικοί άρχοντες κτλ., οι οποίοι κατά 80% είναι της παρατάξεώς σας. Είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε στο διεθνές επίπεδο και έγινε από τον πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, έγινε και από άλλες πλευρές, εξ όσων γνωρίζω και από την κυρία Γεννηματά στους σοσιαλιστές και αλλού, να βοηθήσουμε, να συμπράξουμε με την κυβέρνηση έτσι ώστε επιτέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ηγεσίες αυτές, οι οποίες για όλα τα άλλα ξέρουν να βάζουν κανόνες και να τους τηρούν με τρομακτικό κόστος για τις κοινωνίες μας, εμείς ήμασταν ένα εξαιρετικό αρνητικό παράδειγμα, να πάρουν αποφάσεις που να τηρηθούν για το κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή τις συνευθύνες για την απορρόφηση, ενσωμάτευση ενός μέρους και ύστερα κατά τις διεθνείς συνθήκες διεκπεραίωση
των μεγάλων μεταναστευτικών προσφυγικών ροών, που ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα θέμα που θα σφραγίσει όλο τον 21ο αιώνα. Το γνωρίζουμε, δεν παίζουμε μεταξύ μας ότι είναι κάτι που μπορεί να κλείσει. Είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα στα οποία είχαν ασκηθεί πολιτικές από την πλευρά μας και στις οποίες προστρέχεται στον δημόσιο, στον επίσημο, στον διεθνή σας λόγο, στα διεθνή φόρα, σε αυτές τις πολιτικές. Δεν πρόκειται να ασκήσουμε ούτε σε αυτό το ζήτημα, ούτε και το βλέπετε αυτό στο ζήτημα των σχέσεων, των εξωτερικών σχέσεων με την Τουρκία, των λεγόμενων εθνικών θεμάτων κτλ. Μια πολιτική αντιδικίας και μια πολιτική δομικής αντίρρηση σε ό,τι κάνει. Ασκούμε μια πολύ αυστηρή κριτική σε αυτά που δεν κάνετε. Θεωρούμε ατελέσφορες, αναποτελεσματικές πολιτικές. Σας κάνουμε όμως κυρίως κριτική, και την κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, στο ότι μείζωνα θέματα τα οποία έχουν απολύτως διεθνή διάσταση, δηλαδή έχουν ευρωτουρκική, παραδείγματος χάρη, διάσταση ως προς το ζήτημα και των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ανατολικά τα σύνορα της χώρας μας και πιο πάνω της Βουλγαρίας, αλλά και στο ζήτημα το προσφυγικό, μεταναστευτικό και των δηλώσεων Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε κρίσιμα ζητήματα, αυτά τα σοβαρά ζητήματα τα εσωτερικοποιείτε. Τα φέρνετε μέσα και δημιουργείτε μια κατάσταση η οποία οδηγεί, σας επαναλαμβάνω, σε στρατηγικές και με τον νόμο που φέρατε και με την εφαρμογή αυτού του νόμου και με, το απαράδεκτο αυτό γενικό επιτελείο που όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης το θέσανε ένα αμφιβόλο σε σχέση με την προστασία των συνόρων, δημιουργείται μια κατάσταση αναζήτησης, θέλω να το πω χοντρά για να συνεννοούμαστε, εσωτερικού εχθρού. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αφορά καταρχήν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, πάντοτε έτσι ξεκινάει η δουλειά, ιστορικά αν το πάρει κανείς. Όταν μάλιστα συμπληρώνεται από αυτά τα φαινόμενα σε καθημερινή πια βάση, δυστυχώς, τα οποία έρχονται μέσω του διαδικτύου στην επιφάνεια, αναφέρθηκε προηγούμενα και ο κύριος Τσακαλώτος. Όταν δηλαδή βλέπουμε αυτό τον αυταρχισμό και την καταστολή ορισμένων τμήματων, είτε είναι απλά πρόσωπα, είτε είναι απλές αυτονομημένες δυνάμεις. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, λίγο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Την ανοχή. Είτε Βεβαίως. Είναι αυτονομημένες δυνάμεις που υπάρχουν πάντοτε αυτά. Ακούστε με, δεκαετίες όλοι ξέρουμε ότι αυτονομούνται και δύναμη. Τα ξέρουμε άριστα. Όχι απλά καλά και όχι μόνο από το δρόμο. Ήμασταν και προϊστάμενοι αυτού του Υπουργείου και επί 4,5 χρόνια ασκήσαμε πολιτική. Όταν έρχονται στην επιφάνεια αυτές οι αποτρόπες εικόνες, δημιουργούνται πολύ μεγάλα, μείζωνα θέματα δημοκρατικής συζήτησης και εξέλιξης. Προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ και πρέπει να προσέχουμε όλοι πάρα πολύ. Η εικόνα πολίτη πολυκατοικίας με κουκούλα πρωινιάτικα κάτω στο δρόμο, γυμνό και αφού είχε δαρύ και με το γιο του, το έχει καταγγείλει και η σύζυγός του. Επειδή δεν επιτρέψανε, χωρίς άδεια εισαγγελέα, εμποδίσανε, δεν διευκολύναν τις δυνάμεις της αστυνομίας να περάσουν από τη διπλανή πολυκατοικία για να πάνε να βγάλουν τρεις οι οποίοι κοιμόντουσαν μέσα σε κατηλημένο κτίριο. Όχι καμία τρομοκρατική οργάνωση που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ενδεχομένως με κάποιους τρόπους που ξέρει επιχειρησιακά η αστυνομία ή δεν ξέρει από ό,τι φαίνεται. Αυτή η εικόνα δεν είναι τυχαία. Είναι για να δοθεί σήμα. Είναι σαν κάποιους από τους εκλεγμένους, καλός ή κακός ο λαός εξέλιξε, βουλευτές σας, οι οποίοι κάναν προεκλογική εκστρατεία, αν είναι δυνατόν, είτε στις 6 ώρα πηγαίνοντας στα Εξάρχεια και λέγοντας εμείς είμαστε εδώ, από πίσω ας πούμε με κάποιοι ανθρώπους ξέμπαρκους που πίνανε χαρούπ, πώς το λένε αυτό το πρωί, ή με κάτι οπλισμένους των ΕΚΑΜ και των ειδικών δυνάμεων με κάτι όπλα τέτοια τα οποία είναι για να χρησιμοποιηθούν, χτύπα ξύλο, ποτέ να μην χρησιμοποιηθούν, μιλάω σε συγκρούσεις της χώρας έξω, και κάναν προεκλογική εκστρατεία, βγάζανε κάρτες με αυτά. Έχουμε αντιληφθεί με παρόν το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, με παρούσα τη δεκαετία κρίση στη χώρα, με τις φοβίες που υπάρχουν εκ των πραγμάτων μέσα σε μια κοινωνία που πάει να ξανασυσταθεί όρθια, ότι δεν είναι δυνατόν να ασκείτε αυτές τις πολιτικές, επιτρέψτε μου να πω, far west,
που βάζουν, ας πούμε, διάφορες ημερομηνίες, ας πούμε, θα κλείσουν τα... Έκανα χθες μία... Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Έκανα χθες μία ερώτηση στον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μου απαντούσε ύστερα επί όλων των άλλων ζητημάτων, ανοίγοντας μία βεντάλια θεμάτων που αυτός ύστερα τα άκουσε και δεν απάντησε στο κύριο. 5 χρόνια η ελληνική πρωτεύουσα έχει δεχθεί ετησίως 4 έως 6 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν υπήρξε από καμία χώρα, ξένη χώρα, διεθνώς, καμία οδηγία, καμία νότα για κανενός είδους επικινδυνότητα των ανθρώπων που έρχονται εδώ για 1, 2, 5 μέρες και που ξέρετε πολύ καλά τι ευαισθησία υπάρχουν για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό θα πει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, εστίες, ανομίας, ζητήματα. Προφανώς και υπάρχουν. Όπως και υπήρχαν πάντοτε, αντιμετωπιζόντουσαν ή αντιμετωπιζόντουσαν λιγότερο καλά. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το γενικευμένο εμπόριο φόβου, την προπαγάνδα τρομολαγνίας η οποία ασκείται από ορισμένες πλευρές, δυστυχώς και από ορισμένους συνδικαλιστές οι οποίοι έχουν φύγει εντελώς από τον ρόλο τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριος Βαρύδης, με τον οποίο πάντοτε τα τελευταία 7 χρόνια είχαμε και εδώ συζητήσεις τουλάχιστον σοβαρές και πράγματι και αρκετά ιδεολογικές, έβαλε ένα θέμα ηγεμονίας. Έχει δίκιο. Δηλαδή η νεοσυντηρητική αντίληψη μετά από 10 χρόνια μέσα σε μια κοινωνία που πέρασε ό,τι πέρασε, έχει αποκτήσει ένα βαθμό αποδοχής και ηγεμονίας. Ταυτόχρονα όμως, θα έλεγα εγώ και το γνωρίζετε, με μια κοροϊδία και ένα λαϊκισμό και με την προπαγάνδα που υπήρξε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που βοήθησαν πάρα πολύ για να υπάρξει ένα τέτοιο κλίμα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Εμείς αντιμετωπίζουμε την πρόκληση εν συνόλου. Είναι σαφές ότι ο προοδευτικός πόλος, η δημιουργία, η συγκρότηση του προοδευτικού πόλου με την ευρύτατη δυνατή σύμπραξη και διαφορετικών πολιτικών, προοδευτικών, κεντρών, σοσιαλιστικών, κομμουνιστικών, αριστερών ριζοσπαστικών δυνάμεων σε επίπεδο κοινωνίας καταρχήν, διότι αυτό ήδη γίνεται, ο κόσμος αντιδρά, βγαίνει στον δρόμο, ο προοδευτικός πολιτικός πόλος έχει υποχρέωση, έχει καθήκον. Έχουμε πάρει και εμείς εντολή να διαμορφώσουμε και την εναλλακτική πρόταση και την προγραμματική αντιπολίτευση με όρους επιχειρημάτων αλλά και με όρους παρουσίας και ενθάρρυνσης της κοινωνίας, των μαζικών κινημάτων και της θέλησης του κόσμου να αναπνεύσει για μια προοδευτική Ελλάδα μετά την κρίση. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.